Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, τσουχτερό κρύο, χιόνια, ισχυρή άνεμη και βροχές είναι το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο. Τα χιόνια φτάσαν μέχρι το Καλόχωριο Κλήρου στην επαρχία Λευκοσία, στην Τριμήκλινη στην επαρχία Λεμεσού, τα Λεύκαρα στην επαρχία Λάρνακα και την Παναγιά στην επαρχία Πάφου. Η περιοχή της Λάρνακα δέχτηκε το πρωί ρηπές ανέμου μέχρι και 7 με 8 μποφόρ. Σε συνολικά 23 χωριά της Κύπρου τα σχολεία έχουν κλείσει λόγω των καιρικών συνθήκων. Γύρω στις 30 κλήσεις δέχτηκε η αρχή ηλεκτρισμού και αποκατάσταση της παροχής ρεύματος. Εκπρόσωπος της αρχής ανέφερε ότι λόγω των καιρικών συνθήκων σημειώθηκαν μικροπροβλήματα σε εγκαταστάσεις της ΑΕΚ, τα οποία σταδιακά επιδιορθώνονται και αποκαθίσταται η παροχή ρεύματος. Η πιο σοβαρή βλάβη σημειώθηκε στο σταθμό του παλαιού μηχανοστασίου στη Λεμεσό. Δυνατή άνεμη, χιόνια και βροχές θα είναι το σκηνικό του καιρού μέχρι το βράδυ. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Σοφία Λουκά, απόψε τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα μέχρι και την Παρασκευή. Σε επιφυλακή βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, η αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική άμυνα για αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Λόγω της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, όλοι οι δρόμοι προς το Τρόδος είναι κλειστοί για όλα τα οχήματα. Να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στην εκπομπή μας ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης. Οι δρόμοι στα ορεινά, δηλαδή οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόδος, είναι κλειστοί για την τροχιά, αν υπάρχει χαμηλή ορατότητα. Να αναφέρω ότι μέχρι τώρα και από χθες το βράδυ, που χθες δεν έχουν καταγραφεί οποιαδήποτε σοβαρά επεισόδια ή δυστυχήματα ή άλλα ατυχήματα. Είμαστε σε ετοιμότητα όλες οι διευθύνσεις για οποιαδήποτε περιστατικά να χειριστούμε. Παράκληση προς όλους, αν προκύψει κάτι είτε στους δρόμους ή οπουδήποτε αλλού, να επικοινωνούμε με τη γραμμή του πολίτη στο 1460 ή στα τηλέφωνα με την ανταπόκριση 112 και 119. Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς ότι λόγω των καιρικών συνθηκών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες, φώτα. Και εκεί που υπάρχει οτιδήποτε να ενημερώνουν, όπως είχαμε πει αμέσως στην αστυνομία, και στις περιοχές που είναι κλειστοί οι δρόμοι, όπως στις δεύτερες περιοχές, δεν θα πρέπει να προσπαθήσουν να εισέλθουν, γιατί εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε, λόγω και των ανέμων, είναι καλά εκεί που υπάρχουν αντικείμενα. Και το έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν στις αυλές ή και στις στεράτσες πολυκατοικιών, να μετακινηθούν έτσι ώστε από τους ανέμους να μην δημιουργηθούν προβλήματα και να υπάρχουν είτε ζημίες σε περιουσία σε αυτοκίνητα ή ακόμα και τραυματισμοί. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών αντίκρισαν με ευχαρίστηση το χιονισμένο τοπίο. Οι περισσότεροι αναζητούν τη ζεστασιά με καλή παρέα και παραδοσιακά εδέσματα σε σπίτια και σε καφενεία. Συνεργείο του ΡΙΚ κατέγραψε εικόνες και δηλώσεις. 2007 εγώ απανώ. Πρώτη φορά και όχι άλλες φορές, λίγα όμως, σήμερα είναι εξαιρετικά. Πάρα πολλά ωραία, τον τσάκι μας μέσα ανάβει, ζυμανία μας, δεν στενόμαστε. Μέχρι πριν μια εβδομάδα νομίζαμε ότι είναι λαμπρή μπάσχα που θα κάνουμε. Με τον καιρό που ήταν στους 23-25 βαθμούς, ενώ τώρα είναι απίθανα. Νιώσε οι γιορτές, ο κόσμος, τα μωρά να διασκεδάσουν, να γλεντήσουν, είναι ωραία. Ήταν κάτι το απίθανο να ξυπνήσεις πρωί. Αν και περιμέναμε πως θα υπάρχει χιόνια, αλλά μέχρι την Πέμπτη να ξυπνήσει σήμερα για να είσαι το χιόνι έτσι απότομα, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Διότι μεν χιονίζει στο χωριό μας τελευταία, αλλά καμιά ώρα και μετά σβήνουν. Και τα βλέπουμε τα χιόνια από το Τρόδος. Ενώ σήμερα ήταν, να πούμε, ένα συμβάν εξακολουθητέων. Πήρα την εγγονή μου και ξεκινήσαμε για μια βόλτα να δούμε τα χιόνια. Στην αρχή ήταν φοβισμένη, δεν κατέβαινε από τα αυτοκίνητα, αλλά τώρα είναι. Βλέπεις την ίδια κατέβηκε να γίνει όλο άσπρη. Πώς φαίνεται το... Τέλειο. Τέλειο. Έχει χρόνια να δούμε έτσι χιόνια.